Αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων ετών, βρίσκεται η περιοχή των Μετεωρών, καθώς μια σειρά αρνητικών παραγόντων έχουν οδηγήσει σε απόγνωση τους ξενοδόχους και τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και άλλων ειδών καταστημάτων της περιοχής. Η πτώση για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τον Δήμαρχο της πόλης, κ. Σάκη Λαρίου, ξεπερνά το 50%. Και το μεγάλο πρόβλημα στο Δήμο Καλαμπάκας είναι γιατί δεν μπορούν να καθίσουν έστω και ένα βράδυ εδώ και να διεκτηρέψουν, που καταλαβαίνετε αυτόματα θα υπάρχει μια κίνηση και τα καταστήματα και στην πόλη γενικότερα. Ας ελπίσουμε, παρόλο που η κυρία είναι χαλιπή, είναι δύσκολη από πλευράς οικονομικών, να έρθουν και φέτος ο ίδιος αριθμός επισκεπτών όπως έρχεται τις άλλες χρονιές. Σε ό,τι αφορά τις τιμές, τόσο στα καταλήμματα όσο και στις υπόλοιπες τουριστικές υπηρεσίες στην περιοχή, ο κ. Σακελαρίου επισημαίνει πως είναι μειωμένες και εκτιμά πως καλύτερη προοπτική για την τουριστική κίνηση είναι εφικτή μόνο εάν εξομαλυνθούν οι συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Τα Μετέωρα είναι μετά την περιοχή του Αγίου Όρους ο μεγαλύτερος πόλος της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Επισκέπτονται κατά καιρούς πάρα πολύ κόσμος, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Έχουμε όμως και το χειμώνα, αλλά εδώ ο περισσότερος τουρισμός είναι οργανωμένος όπως έρχεται. Επισκέπτεται τα μοναστήρια της Ιερές Μονές και αποχωρεί.